Καλησπέρα μάγκες, και σήμερα θα μιλήσουμε για το τι έχει αλλάξει με το σημερινό content update 8.21 και τι πρέπει να ξέρετε. Λοιπόν, το πιο εμφανές είναι ότι έχει προσθεθεί το Boombo στο Fortnite και θα σας πω τι πρέπει να ξέρετε για αυτό το καινούριο εκρηκτικό όπλο στο Fortnite. Λοιπόν, καταρχάς χρησιμοποιεί σφαίρες του shotgun αυτό το όπλο και έχει ένα ενδιαφέρον μηχανισμό που όσο τραβάμε τη χορδή του δόξου πίσω τόσο πιο δυνατό γίνεται. Κάνει 100 damage μάγκες η έκρηξη και 15 damage αν βρείτε τον αντίπαλο με χτύπημα direct hit, και όσο κάνετε headshot αυξάνεται και η δύναμη. Όσο πιο πολύ όμως τραβάμε τη χορδή, τόσο πιο πολύ αυξάνεται τον damage και η απόσταση που διανέμει το βέλος του από αυτόν τον τόξο. Άρα είναι αρκετά ενδιαφέρον concept αυτό, δεν είχα ποτέ κάτι τέτοιο στο Fortnite που εμείς καθορίζαμε τη δύναμη της βολής. Και εννοείται πρέπει να δοκιμάσουμε λίγο περισσότερο για να ξέρουμε αν είναι καλό όντως ή όχι. Εγώ είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω μαζί σας στο stream και σε κάποιον games που έπαιξα πριν μόνος μου. Δεν είναι το πιο καλό εκρηκτικό όπλο του παιχνιδιού, τα όνομα του Θεού, δεν μπορείς να σπαμάρεις όπως με τον Grind Launcher ή το RPG. Όμως είναι αρκετά ενδιαφέρον σαν concept, και αν έχεις καλό στόχο με snipers ή και γενικά με διάφορα όπλα, κάνει αρκετή ζημιά αν χτυπήσεις τον άλλο. Λοιπόν μάγκες μου, η επόμενη αλλαγή είναι οι πιπεριές. Έχουν αυξηθεί το πόσο γλίγορο σε κάνουν από 20% σε 40% και αυξήθηκε πόση ώρα σε κάνουν γλίγορο στα 27% από τα 10%. Επίσης έχουμε κάποιες διορθώσεις στο arena mode. Παιδιά, πάρα πολλοί παραπονιούνταν ότι υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλα queue times, δηλαδή ώρα μέχρι να σας βάλεις in game. Λοιπόν, το έχουν φτιάξει αυτό και θα μπορείτε να μπείτε και με φίλους σας τώρα στον duos, οι οποίοι είναι πιο ψηλό level ή πιο χαμηλό level από εσάς, δεν έχει σημασία. Επίσης έχουμε ένα νέο limited time mode, το sniper shootout, που επιστρέφει στο Fortnite. Είναι ένα mode όπου χρησιμοποιείτε μόνο snipers και να νικήσετε τους αντιπάλους σας. Λοιπόν μάγκες μου, το άλλο που έχει αλλάξει είναι ότι έχουν φτιάξει την trap που πάρα πολύ παραπονιούσασταν ότι δεν μπορούσατε πλέον να την βάλετε όταν υπήρχε σκάλα μέσα σε έναν κουτί. Λοιπόν, το έχουν φτιάξει αυτό, άρα μπορείτε ελεύθερα να κάνετε τα trap kills σας τώρα. Και γενικά είχαμε και κάποιες άλλες σταθεροποιήσεις στο παιχνίδι, τίποτε το ιδιαίτερο όμως. Σας βάζω εδώ όλο το content update για όσους ενδιαφέρονται να δουν τι ακριβώς έχει φτιάξει. Γενικά μάγκες μου, ήταν πάρα πολύ μικρό update, τίποτε το ιδιαίτερο. Το σημαντικό είναι το τόξο, ότι έχει αλλάξει κάτι της με τις πιπεριές και ότι επιτέλους μπορείτε να ξαχρησιμοποιήσετε τη trap όπως παλιά. Θα τα πούμε σύντομα και με άλλα βίντεο στο κανάλι. Πάντα like, share, subscribe να ανεβαίνει η παρέα και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.